Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Ρήμο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Ωραία, ωραία και εμείς. Τι γίνεται με τις αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές του Δήμου? Ξεκινώντας και το... Κοιτάξτε, από το... Τώρα ας πούμε έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα την συντήρηση του χλωροτάπητα καταρχήν, του αγωνιστικού χώρου, ο οποίος ήταν σε κακή κατάσταση. Ναι. Έχει γίνει μια μεγάλη δωρεά από την εταιρεία του κυρίου Μπίζιου όσον αφορά τα χωματουργικά και την επίστρωση. Γίνανε αυτά που έπρεπε να γίνουν. Τώρα έχει σπαρθεί χόρτο στα σημεία που δεν ήταν καλά. Και όσον αφορά το χλωροτάπητα, ήταν σε καλό σημείο. Επίσης, ένα διαχρονικό αίτημα. Με κάποιον τρόπο πρέπει να δεθεί και όταν αποκατασταθούν όλα αυτά, με κάποιον τρόπο, όπως και παλιά υπήρχε υπεύθυνος για το γήπεδο κτλ. Για την τάξη, με κάποιον τρόπο να βρείτε κι εσείς κάτι αντίστοιχο για να υπάρχει μόνιμα άνθρωπος να φροντίζει όλη αυτή την περιουσία. Συμφωνώ. Επίσης, ένα διαχρονικό αίτημα όλων των συλλόγων που αγωνίζονταν σε εθνικές κατηγορίες ήταν να υπάρχει άδεια λειτουργίας του γηπέδου. Γιατί υπήρχε πρόβλημα με την αστυνομία, με τους αγώνες κτλ. Τρέχαμε στην ασφάλεια, δηλαδή όλοι που ήμασταν εμπλεκόμενοι γνωρίζουμε δηλαδή την κατάσταση. Και αυτό γινόταν επειδή δεν υπήρχε άδεια λειτουργίας. Ένα διαχρονικό αίτημα δηλαδή φαίνεται τώρα να τελειώνει με την στατική επάρκεια του γηπέδου. Ήρθε μια εταιρεία που... Να το διευκρινίσουμε λίγο, κύριε Ρήμο. Υπάρχει θέμα με τη στατική επάρκεια των κερκίδων του ΟΑΚΑ? Όχι, δεν υπάρχει κάποιο. Απλά κάνετε τον έλεγχο. Είναι απαραίτητη η έκδοση λειτουργίας των γηπέδων. Απαιτεί να υπάρχει στατικότητα. Και πώς θα τη δούμε αυτή τη στατικότητα? Υπάρχουν 5 ενέργειες. Έχει, ξεκίνησε τώρα, ήρθαν εκεί πέρα, ήταν 3 μέρες η εταιρεία, ήμουν και εγώ παρόν μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο, κάνανε τις μετρήσεις που ήταν να κάνουν. Να πούμε ποιες είναι αυτές, όπως τις βλέπω εδώ αποτυπωμένες, είναι η γεωμετρική αποτύπωση στοιχείων φέρων οργανισμού. Είναι η λήψη πυρήνων σχηροδέματος, είναι κρουσιμετρήσεις με στοιχεία ως για τον έλεγχο, δεν τα καταλαβαίνω όλα και αυτά βέβαια, σαρώσεις με μαγνητόμετρο για τον έλεγχο της διάταξης των οπλισμών και καταγραφή βλαβών. Είναι 5 ενέργειες που γίνονται τώρα. Γίνανε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και τη Δευτέρα. Θα υπάρξει ένα δεύτερο στάδιο από ό,τι ενημερωνόμαστε, που θα προγραμματιστεί έλεγχος της φέρουσας ικανότητας βάσης των ευρημάτων. Ενώ θα υπάρχει και τρίτο στάδιο που θα γίνει το πρόγραμμα επισκευής όπου χρειάζεται, φαντάζομαι. Έτσι, ακριβώς. Προϋπόθεση, εντάξει, κύριε, θυμάστε πόσες φορές βγαίναμε και στο παρελθόν και μιλούσαμε για την περιβόητη άδεια λειτουργίας του γηπέδου. Τουλάχιστον μπήκε μια σειρά τώρα όσον αφορά τα θέματα αυτά και του ΔΑΚ και του μπάσκετ. Γιατί η ίδια εταιρεία έκανε και τη μετρήση και στο μπάσκετ. Του γηπέδου του μπάσκετ. Τώρα, όλα αυτά για να φτιάξουμε ένα πραγματικά χρήσιμο γήπεδο, έχουμε ένα στολίδι πραγματικά εδώ που πρέπει να το και να το αξιοποιήσουμε, και πέρα από το να το συντηρούμε και να το αξιοποιήσουμε, διότι υπάρχει και μια πρόταση, θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Σταύρο Ευαγγελίδη που ασχολείται με όλα αυτά. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη κύριε Ρήμο, τώρα που είναι και όλη αυτή η κατάσταση με τις ομάδες και τα λοιπά, που να πάνε σε χώρες του εξωτερικού, να εκμεταλλευτούμε όλη την υποδομή υπάρχει στο νομό μας και να φτιάξουμε και καινούργια πράγματα, ώστε να φιλοξενούμε ομάδες από ομαδικά κυρίως αθλήματα στην Καστοριά με τέλειες υποδομές. Είναι χρυσοφόρα ουσιαστικά ιστορία όπου υπάρχει ανά την Ελλάδα. Γιατί όχι, βέβαια κάποια στιγμή το είχαμε δει να συμβαίνει, αλλά ήταν, θα λέγαμε, σπασμωδικό, ήταν ευκαιριακό. Λίγο Κλεισούρα, λίγο Παναθηναϊκός Ιθεάργος. Ουσιαστικά πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά αυτό το θέμα. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει λίγο να συντηρήσουμε τις ήδη υπάρχοντες καταστάσεις που υπάρχουν στο Δήμο Καστοριάς. Γιατί κακά τα ψέματα, η κατάσταση στα γηπεδικά όσον αφορά τις πόλεις της Καστοριάς είναι πολύ κακή. Όπως είπατε και πριν, θα πρέπει να βρεθεί καταρχήν ένας άνθρωπος να είναι μονίμως εκεί πέρα. Ναι, βέβαια. Προχθές με την εθελοντική ομάδα που καθαρίσαμε περιμετρικά το γήπεδο και είναι όλα αυτά θέματα εθελοντισμού.
θα πρέπει να βρεθεί κάποια μόνιμη λύση, γιατί από τότε που αποχώρησε ο τελευταίος μόνιμος υπάλληλος, είμαστε σε... Βόσκουν μέσα κοτούλες, βόσκουν κοτούλες μέσα, το είδαμε και αυτό βέβαια. Αυτή ήταν η κατάσταση. Τώρα μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, όπως είπατε, για να προσελκύσουμε και μεγάλες ομάδες, όπως έβλεπα στο παρελθόν και ο Ολυμπιακός που έμενε στο ξενοδοχείο. Και άλλες ομάδες που έμεναν κλεισούρα και χρησιμοποιούσαν το γήπεδο της Βασιλιάδας, αν θυμάστε. Έχουμε γήπεδα και έχετε σαν Δήμος γήπεδα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Επίσης τώρα να σας πω και πίσω ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για την αντικατάσταση του Ταρτάν. Ναι. Που και αυτό θα βοηθήσει πολύ. Εκεί και το Ταρτάν του γηπέδου του είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, είναι για αλλαγή. Όπως σας είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το παρκέ του γηπέδου έχει ενταχθεί στο φιλόδημο το πρόγραμμα και περιμένουμε να υπογράψουμε τη σύμβαση για να αλλάχθει και το παρκέ, αλλά να γίνει και κάποια επισκευή στη στέγη του γηπέδου, η οποία ουσιαστικά είναι διάτρητη και μπαίνει νερό. Αλλάξαμε τα θερμαντικά του κλειστού γυμναστερίου με αερόθερμα, προκειμένου να υπάρχει θέρμανση, να την νιώθει ο αθλητής δηλαδή τη θέρμανση. Γιατί το κόστος ήταν πολύ μεγάλο, πολλωτάς πετρελαίων που καίγαμε ανά εβδομάδα, σας είχα πει, γύρω στον ένα τόνο. Οπότε όλα αυτά, να φανταστείς, σε 7 μήνες έχει πει μια σειρά τουλάχιστον. Ένα διαχρονικό το αίτημα, ειδικά το αίτημα αυτό για την άδεια λειτουργίας, ήταν ένα αίτημα το οποίο το βρίσκαμε συνέχεια μπροστά μας και από την αστυνομία και από την περιφέρεια και από την ΕΠΟ. Πιστεύετε λοιπόν, κύριε Ρήμο, ότι με τη νέα σεζόν θα τις έχουμε τις άδειες? Όχι, αυτό θα θέλω να σας το πω. Σίγουρα δεν πιστεύω να είναι έτοιμο. Αλλά μέσα στη μέση της χρονιάς πιστεύω θα την έχουμε την άδεια λειτουργίας. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Και τα λέμε με κάθε εξέλιξη. Πάντα έχουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αθλητικούς χώρους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.